στην πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της Αθήνας, της ιστορίας της, των υλικών καταλήπων και των ιστορικών τεκμηρίων της και παράλληλα στους ποικίλους τρόπους προσέγγισης και έρευνάς της εστίασε η διεπιστημονική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Θέμα της συνάντησης ήταν το παλίμψιστον της Αθήνας και οι ομιλητές της συνάντησης προέρχονταν από το χώρο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, της οικονομικής επιστήμης, της φιλολογίας, της κοινωνιολογίας, της ιστορίας των πόλεων και της δημοσιογραφίας. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος τόνισε ότι ένας ζωντανός οργανισμός όπως η Τράπεζα έχει μετασχηματιστεί αρκετές φορές στη διάρκεια της ιστορίας της. Αναλογιστείτε μόνο πως η Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1928 για να μην χρηματοδοτεί το κράτος ή τις εμπορικές τράπεζες, βρέθηκε ακριβώς να αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη της οικονομίας μετά την κρίση του Μεσοπολέμου και πολύ περισσότερο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλογιστείτε πως ένα ίδρυμα βγαλμένο από το φιλελεύθερο καλούπι των κεντρικών τραπεζών του Μεσοπολέμου κατέληξε επί δεκαετίες να ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, υποστηρίζοντας την εκάστοτε αναπτυξιακή πολιτική των κυβερνώντων. Θυμηθείτε πόσο ριζικά άλλαξε αυτό τη δεκαετία του 90, όταν η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος μετέβαλε τόσο το τραπεζικό τοπίο, όσο και το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ανέκτησε μέρος της μεσοπολεμικής της ανεξαρτησίας. Ή πως η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε με την ένταξη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Για να μην αναφερθώ στις πιο πρόσφατες δοκιμασίες από την κρίση χρέους ως την αντιμετώπιση της πανδημίας, που επίσης οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και το μετασχηματισμό παλαιότερων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως κάθε μακρόβιος οργανισμός, αποτελεί ένα θεσμικό παλίμψιστο λοιπόν. Η Κλεοπάτρα Παπαβαγγέλου Γκενάκου, επιστημονική υπεύθυνη της νομισματικής συλλογής της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγαγε το ακροατήριο στην θεματική της εκδήλωσης και μίλησε για το παλίμψιστον της Αθήνας. Μια πόλη που κατοικείται αδιάλειπτα από την αρχαιότητα στον ίδιο γεωγραφικό τόπο, η Αθήνα είναι πράγματι ένα παλίμψιστο, ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Νέες γενιές Αθηναίων την δημιουργούν, την κατοικούν και τη συνθέτουν, επανεγγράφουν, εξαλείφουν μερικώς τα έργα των προγόνων τους και αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ίδια αστική περγαμηνή, εκεί που θα γράψουν και οι επόμενοι. Ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Δημήτρης Πλάντζος, μίλησε για το ίχνος του κλασικού παρελθόντος στο αθηναϊκό παρόν. Το κλασικό παρελθόν προσφέρεται έτσι ως μεταφυσική παρουσία για μια κατεξοχήν παιδαγωγική χρήση στο τώρα. Οι διασωθήσεις αρχαιότητες στις παρυφές του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού, στην άκρη πλατιών ή στα υπόγεια κτηρίων, διεκδικούν την προσοχή του περαστικού, ντόπιου ή επισκέπτη, επιδιώκοντας να χαρτογραφήσουν τη σύγχρονη Ελλάδα ως αρχαίο έθνος ή καλύτερα έθνος αρχαίων, έθνος με αρχαία. Ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρης Καρίδης, ανέλησε τις οικονομικές και πολιτικοκοινωνικές συνιστώσεις της δεκαετίας του 1830 στην Αθήνα, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Βερολίνο. Μια πρώτη δημόσια παρουσίαση στην Ελλάδα ενός τμήματος μιας έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Οξφόρδη και αφορά στην Αθήνα στα χρόνια του 1830. Υποστηρίζει αυτή η έρευνα ότι ορισμένες λεπτομέρειες, το λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών του αρχικού σχεδιασμού της πρωτεύουσας την καθιστούν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να την καθιστούν, πέραν της παγκόσμιας ακτινοβολίας της, κορονίδα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων μεσαίου μεγέθους,